Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, όπου για το κεφάλι θα πεταχτεί η Don't El Hair, αλλά γρήγορα προσπαθεί και η Χαριάννα Secret. Η Don't El Hair όμως έχει φύγει καλά, θέλει να οδηγήσει. Έρχεται και η Λίλη που τώρα για να ακολουθήσει μαζί της πιο έξω καρπάζει η Χαριάννα Secret. Είναι η τρεις αμέσως μετά η The Chance στην τέταρτη θέση, ακόμα πιο πίσω ακολουθεί η Τρόικα. Και βέβαια βλέπουμε στις τελευταίες θέσεις την November και βέβαια στη τελευταία θέση η Refulgence. Οδηγεί την υποδρομία από νωρίς, Don't El Hair. Μαζί της βρίσκεται και η Lilliput πίσω τους στην επόμενη θέση. Προσπαθεί να ακολουθήσει τώρα η The Chaz, καθώς υποχωρεί πλέον η Χαριάννα Secret. Όλα αυτά καθώς έχουμε φτάσει στα τελευταία περίπου 600 μέτρα της διαδρομής και στο βήμα της η Lilliput πλέον περνά και μπροστά. Lilliput, Don't El Hair, φαίνεται να χάνει λίγο έδαφος υποπίεση. Συνεχώς προσπαθεί και η November να βελτιωθεί πλησιάζοντας τη The Chaz. Θα μπούμε στη τελική ευθεία με τη Lilliput με χαρακτηριστική άνεση. Μπαίνει πρώτη, θέλει να ξεφύγει, θέλει να επανέλθει η Don't El Hair, ενώ θέλει και η The Chaz να βελτιώσει την θέση της από τις υπόλοιπες November από μέσα. Προσπαθεί και η Refulgence τώρα πλέον από την τελευταία θέση να διεκδικήσει κάτι καλύτερο την ώρα που επανέρχεται η Don't El Hair και επιτίθεται στην πρωτοπόρο Lilliput. Μέχρι τέλους η μάχη θα πάνε κεφάλι με κεφάλι για να δούμε. Η Don't El Hair επανέρχεται και περνάει μπροστά. Don't El Hair και Lilliput στα τελευταία μέτρα. Refulgence προσπαθεί να κάνει finish, θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με πολύ δυνατό finish από μέσα. Refulgence περνά στη δεύτερη θέση και πάνω στο ταμπλό Χαριάννα Secret. Φαίνεται να βγάζει εκτός τριάδας τη Lilliput. Εντυπωσιακή άφηξη, όλα θα κριθούν πάνω στον τερματισμό. Don't El Hair, Refulgence, μόλις ξεμπλοκαρίστηκε, δείτε πως έρχεται από μέσα. Πιο έξω η Χαριάννα Secret δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια, αντίθετα θα κάτσει Lilliput στο τέλος. Εδώ. 4-5-7-2. Κοντά και η November στην πέμπτη θέση. Η Don't El Hair ήθελε απλά να ξεμπλοκαριστεί και να τρέξει δυνατά, όπως και το έκανε. Έχεις δίκιο. Το φρεσκάρισμα έπαιξε κανένα ρόλο σε όλο αυτό? Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Ήταν μια υποδρομία, το είπα και προηγουμένως, η οποία είναι νικητρίες όλες μία φορά και έτσι είναι εισάξιες σε δυναμικότητα. Ήταν και πολύ καλή ανάβαση, δηλαδή της έδωσε και μια ανάσταση στο τέλος όταν είχε αυτό το... Είμαι πολύ χαρούμενη, ήταν λίγο ανέλπιστο. Περίμενα να τρέξει καλά, ήταν λίγο καλύτερη νομίζω. Εντάξει, ευχαριστώ όλους. Και να πω ένα πράγμα για το συνδικάτο που έχετε ακούσει πολλές φορές σήμερα. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ενδιαφέρον να έρθουν όποιες κυρίες, γυναίκες, μικρές, κοπέλες, όποιος θέλει να έρθει. Θα περάσουν πολύ ωραία, θα το διασκεδάσουμε και είναι όλες πρόσδεκτες. Και μακάρι να έρθουν και πολλές.